Ωραία, τι είναι εδώ που με έφερες τώρα εσύ? Ισίδωρε. Ναι. Μόλις μπήκες στο μυστικό δωμάτιο. Η ήττα σου στη μονομαχία είχε σαν αποτέλεσμα την αποχώρησή σου από το σπίτι, όχι όμως από το παιχνίδι. Μα σε καλό σου, με έσκασες. Εδώ θα περάσεις τις επόμενες μέρες και θα έχεις το χρόνο να γνωριστείς καλύτερα με τον εαυτό σου. Να το κάνω. Όμως, θα έχεις και τη δυνατότητα να γνωρίσεις και τους συγκατοίκους σου, αφού θα μπορείς να τους παρακολουθείς από την οθόνη αρκετές ώρες την ημέρα. Οι συγκάτοικοι δεν γνωρίζουν και φυσικά δεν πρέπει να μάθουν ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα τους σε αυτό το μυστικό δωμάτιο. Εντάξει. Εδώ η διατροφή σου και ο ύπνος σου είναι εξασφαλισμένος. Ωραία. Εξασφαλισμένη επίσης είναι και η παραμονή σου στο παιχνίδι για την πρώτη εβδομάδα, αφού έχεις ασυλία. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι στο τέλος της εβδομάδας θα μπορείς με μία και μόνη σου απόφαση να ανατρέψεις τα δεδομένα. Σου εύχομαι καλή διαμονή και καλή διασκέδαση. Πω. Και με έσκασες. Δηλαδή να φανταστείς. Μπήκα πολύ θυμωμένος. Βγήκα μάλλον πολύ θυμωμένος. Γιατί εδώ που τα λέμε, ένα καλοκαίρι στο χάρισα. Δηλαδή, ήταν άδικο να με έδιωχνες. Όχι μόνο εμένα, τον οποιονδήποτε. Δεν πήγα διακοπές. Δεν είδα τους δικούς μου όσο ήθελα. Και πολλά άλλα. Τελικά, ώρες-ώρες, ξέρεις, τι σκέφτομαι. Έτσι όπως κάθομαι και γνωρίζω περισσότερο τον εαυτό μου, τον Ισίδωρο. Ότι ο Θεός ξέρει και τι σου δίνει και τι σου παίρνει και τι σου επιστρέφει και κυρίως τους λόγους που στο κάνει